Εργασίας, Συμμαχία, Οικολόγη. Το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Πρόκειται σαφώς για μία αποτυχία εκλογική. Κρατάμε από αυτή την προσπάθεια την καλή συνεργασία που είχαν μαζί με τους συνεργάτες μας της Συμμαχίας Πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως και τους 6 υποψηφίους που έδωσαν αυτήν την άνηση μάχη και τα αποτελέσματα βεβαίως θα αξιολογηθούν από μέρους του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και αναλόγως θα πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις ούτως ώστε να παρουσιαστούμε στην επόμενη εκλογική μάχη που θα είναι οι βουλευτικές εκλογές του 2021 πιο δυνατή, πιο αποτελεσματική, πιο πιστική προς την κυπριακή κοινωνία. Δεν μπορώ να μην σημειώσω βεβαίως και τα άλλα αρνητικά που είχε βραδιά. Όλη αυτή η πόλωση και πολλοί άλλοι λόγοι οδήγησαν στον διπλασιασμό των ψήφων ή της εκλογικής δύναμης καλύτερα της ακροδεξιάς στην Κύπρο. Η αύξηση της αποχής είναι ένα επίσης αρνητικό στοιχείο. Καταστάσεις οι οποίες πλέον καταγράφονται από το εκλογικό αποτέλεσμα και πρέπει να απασχολήσουν όλους και κυρίως τους ίδιους τους πολίτες. Γιατί αποδείχτηκε άλλη μια φορά ότι με την αποχή δεν διορθώνονται τα κάκος έχοντας αυτήν την χώρα. Η αποχή και η αποστασιοποίηση από την εκλογική διαδικασία ευνοεί τη συντήρηση της κατεστημένης κατάστασης. Οι πολίτες που δεν είναι ικανοποιημένοι με την κατεστημένη κατάσταση, με τα πράγματα όπως είναι, επιτέλους πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες, να μετακινηθούν από τον καναπέ σε μια ενεργό δράση, η οποία περιλαμβάνει και τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Ευχαριστώ και πάλι όσους εργάστηκαν για αυτή την εκλογική προσπάθεια, τους υποψηφίους μας, τους συνεργάτες μας από τη Συμμαχία Πολιτών. Συγχαρητήρια στους νικητές αυτής της βραδιάς και εύχομαι να έχουν πάρει μέσα στην ευτυχία της νίκης, να έχουν πάρει και τα κατάλληλα μηνύματα από το σύνολο, από τη συνολική εικόνα που παρουσιάζει η απόψινη βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών, θέλω καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς τους πολίτες, οι οποίοι σε δύσκολες και αντίξωες συνθήκες μας εμπιστεύτηκαν και μας τίμησαν με την ψήφο τους. Θέλω να εκφράσω ταυτόχρονα την μεγάλη μου ικανοποίηση για την άψογη συνεργασία που είχαμε με το κίνημα των Φίλων των Οικολόγων. Μια συνεργασία η οποία κύλησε δημιουργικά μέσα σε ένα πνεύμα αλληλοσεβασμού και μια συνεργασία που έδειξε ότι μπορεί να έχει και προοπτικές. Ταυτόχρονα θέλω να συγχαρώ τους 6 ευρωβουλευτές που έχουν εκλεγεί και να τους ευχηθώ καλή δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορώ όμως να μην σχολιάσω την δραματική αύξηση του ποσοστού της ακροδεξιάς, της εκλογικής δύναμης ακροδεξιάς στον τόπο μας, η οποία μπορεί να μην εξέλεξε ευρωβουλευτή και χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά δείχνει ότι έχει ριζώσει στην κυπριακή κοινωνία και αν δεν μπορέσουμε οι πολιτικές δυνάμεις από κοινού με σωστές θέσεις διευρύνοντας τη δημοκρατία και όχι ακροτηριάζοντας την, να την αντιμετωπίσουμε, θα δούμε πολύ αρνητικές, φοβάμαι, εξελίξεις στην πορεία. Ταυτόχρονα θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους όσους εργάστηκα για αυτήν την εκστρατεία, προς τους 6 υποψήφιους που έδωσαν μια ανάψογη μάχη, δύσκολη μάχη. Είναι αποκαρδιωτικό το αποτέλεσμα, σαφέστατα. Περιμέναμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, αυτό είναι γεγονός. Φαίνεται ότι η πόλωση δούλεψε ακόμα μια φορά. Φαίνεται ότι η οξία αντιπαράθεση και πάλι έφερε το αποτέλεσμα της συσπήρωσης. Φαίνεται ότι η δική μας προσέγγιση εκ πρώτης όψεως με τη θετική ατζέντα και την υποβολή προτάσεων δεν έγινε τόσο αποδεκτή, δεν αγκαλιάστηκε από την κοινωνία των πολιτών. Τα μπράβο και τα συγχαρητήρια που παίρναμε για τις θέσεις μας, για το έργο μας στην Βουλή, αλλά και για τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας
για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, αν φαίνεται ότι δεν μεταφράστηκαν σε ψήφων τελικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης μας